Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη, 5 του μηνός. Θα ξεκινήσουμε και το σημερινό live, φίλοι μου. Θα περιμένουμε να μπούμε μέσα μερικοί φίλοι, να ξεκινήσουμε, να μοιραστούμε για την πληροφορία και να κάνετε τις ερωτήσεις σας, να γράψετε τα θέματά σας, να μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Μόλις μπούμε για μια τριανταριά, θα ξεκινήσουμε και οι επόμενοι στην πορεία θα μπαίνουν και αυτοί λίγο-λίγο. Ωραία. Ετοιμαστείτε από τώρα, γράψτε αυτά που θέλετε να γράψετε ή τις ερωτήσεις σας, τις οποίες μπορεί να έχετε στο chat, να μπορώ να το δω για να απαντήσουμε. Θα κάνω ένα μονόλογο, όπως πάντα στην αρχή. Και μετά ο καθένας θα συγχρονιστεί. Λοιπόν, οπότε, άλλη μια φορά σας καλησπερίζω. Τα ατομικά μαθήματα, ο πρώτος κύκλος μαθημάτων που σας προτείνω να κάνετε, οι διαλέξεις τις οποίες κάνουμε μια φορά το μήνα περίπου, Κυριακές, και φυσικά τα εθελοντικά εδώ στο Facebook. Λοιπόν, περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και θα ξεκινήσουμε. Γι' αυτό όποιος έχει καμιά έτοιμη ερώτηση μπορεί να τη γράψει και μετά το μονόλογο θα ξεκινήσω να απαντάω, να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Το μεταξύ είμαι από τον ύπνο και για να δούμε ακόμα, δεν έχω συνέλθει εντελώς πώς θα πάει. Λοιπόν, ωραία, χαίρομαι πολύ. Μαζευτήκανε οι 30 πρώτοι και εμείς θα ξεκινήσουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα είναι να εξηγήσουμε πως στο μύθο του Ηρακλή κάθε Ηρακλής, κάθε άνθρωπος που ξεκινάει να είναι ένας νέος, μοιημένος, αυτός που ξεκινάει, που γεννιέται για να μπορεί να περάσει μέσα του όλες τις δοκιμασίες, τους άθλους που χρειάζονται για να γίνει ένας ήρωας και μετά ημίθεος και μετά θεός, βλέπουμε τα δύο φίδια στην πραγματικότητα είναι αυτά που πνίγει στην κούνια. Τι σημαίνει αυτό, φίλοι μου? Σημαίνει ότι όταν εμείς ξεκινάμε την αυτογνωσία, αυτό που πρέπει πάντοτε να κάνουμε είναι να πνίξουμε αυτά τα δύο φίδια. Αυτά τα δύο φίδια έρχονται να μας δώσουν το σύμβολο του φιδιού, που σημαίνει, σας είπα πάντα, την έννοια της συχνότητας, της ανακύκλωσης, που έρχεται να μας δώσει, ποιος θα έστειλε, η ήρα. Η ήρα, η θεά της εστίας. Δηλαδή στο χώρο που έχουμε μπει, στο DNA μας μέσα, στους δύο έλικες, ήδη δύο έλικες, επειδή είναι σε κατάσταση συμπίεσης, στον ελαττωμένο δηλαδή εαυτό μας, γεννιούνται πάντοτε αυτά τα δύο φίδια που πρέπει να τα σκοτώσουμε για να μπορούμε να ενηλικιωθούμε. Αυτά τα δύο φίδια, λοιπόν, φίλοι μου, είναι η άγνοια και η αλαζονία. Δεν νοείται μαθητής, ένας νέος Ηρακλής, ένας νέος μαθητής, στην κούνια όταν είναι, να μην πνίξει αυτά τα δύο φίδια για αρχή για να μπορεί να μεγαλώσει. Αλλιώς τα δύο φίδια θα τον φάνε. Αυτά λοιπόν τα δύο φίδια, μπορούμε να πούμε ότι είναι και διπολικότητα και πολλά πράγματα, στην πραγματικότητα για να μας δείξουν την άγνοια που έχουμε καθώς είμαστε μέσα ακόμα μικροί στην αναβάθμισή μας, και φυσικά την αλαζονία, το πνευματικό εγώ, που σαν μικρά παιδιά θα θέλουμε να μάθουμε τα πάντα γρήγορα και να βιάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, οι καθυστερημένοι και αυτοί που είναι πιο ανεπτυγμένοι. Και οι δύο θέλουν ειδικό σχολείο. Φυσικά δεν πάμε να κάνουμε μύστη ή αναβαθμισμένο
κάποιο που είναι καθυστερημένο, αυτόν κοιτάμε να τον φέρουμε σε μια ισορροπία με την πραγματικότητα για να μπορεί να έχει μια καλύτερη εισαγωγικά ζωή και να έρχεται σε κατάσταση να περνάει δυσκολίες. Ο ανεπτυγμένος απ' την άλλη χρειάζεται και αυτός μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί λόγω της πρόωρης ανάπτυξης θα έλξει πρόωρα συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει και αυτός να περάσει από ένα ειδικό σχολείο, γιατί πολλές φορές θα φαίνεται ότι είναι έξω από την ώρα του. Όταν δεν έχουν τους δύο κατάλληλους δασκάλους, αυτά τα δύο άτομα, έρχεται ο πόνος. Πολλές φορές λοιπόν όλοι οι αναζητητές της αλήθειας, επειδή ακριβώς δεν έχουν την ανάλογη διδασκαλία, πάνε και πέφτουν με τα μούτρα και θα λέγαμε φέρνουν περιπλοκές και πράγματα στον εαυτό τους, τα οποία μετά λόγω ισορροπίας θα ξεκινήσουν να κάνουν τους κύκλους και να μπουν σε ένα λαβύρινθο και τα σε εισαγωγικά πισωγυρίσματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, φίλοι μου, ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με ορισμένα πράγματα πρέπει να πνίξει αυτά τα δύο φίδια μέσα του. Την άγνοια, θα το πω άλλη μια φορά, και την αλαζονία. Είναι σημαντικό να το λέμε και να το ξαναλέμε και να τονίζουμε το πώς οι άνθρωποι έχουν εφεύρει μέσα στη λύθη που είναι συγκεκριμένες τεχνικές, και αυτές οι τεχνικές γιατί στην πραγματικότητα παρουσιάζονται με ένα δόλιο τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι το τι πράγμα περνάνε όταν ακολουθούν συγκεκριμένες τεχνικές. Για να το κάνω πιο απλό, ήθελα να πω ότι όλοι οι άνθρωποι όταν είμαστε νέοι στον εσωτερισμό είναι φυσικό να πετάνε τα μυαλά μας και να είμαστε στο σώμα της επιθυμίας. Σας έχω πει τόσες φορές ότι το σώμα της επιθυμίας είναι εκείνο το σώμα που ταυτίζεται με τη φυσική πραγματικότητα και μας φέρνει τη γοητεία. Αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στη γοητεία, φίλοι μου, την πατήσαμε, γιατί με το κάθε τι θα ξεκινάμε να κάνουμε δεσμούς, να ξεκινάμε να κάνουμε, θα λέγαμε, ενώσεις, θα ξεκινάμε να ταυτιζόμαστε με λίγα λόγια. Πρέπει να μάθουμε να εκπαιδευτούμε στη γοητεία, στη διαβολή, στον πειρασμό, όπως το λέει καμιά φορά και η Εκκλησία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, το σώμα της επιθυμίας, όπως λέει και ο Βουδισμός, πρέπει να το μηδενίσουμε. Αν δεν περάσουμε από ένα βουδικό μηδενισμό, φίλοι μου, το σώμα της επιθυμίας θα μας κάνει να μπαίνει μπροστά από το σώμα της θέλησης. Το σώμα της θέλησης είναι από την ψυχή σας. Το σώμα της επιθυμίας είναι από το αποκομμένο εγώ σας. Κάθε παιδί όταν έχει αποκομμένο εγώ φαντάζεται τον εαυτό του ήρωα, φαντάζεται τον εαυτό του να κάνει τα πάντα. Όταν όμως μπαίνει στη ζωή, βλέπει ότι υπάρχουν μερικές ζυμώσεις για να πετύχει αυτό που πρέπει να πετύχει. Μερικοί άθλοι. Πρέπει να βάλει θέληση. Και όλα τα υπόλοιπα που λέμε εκπαίδευση και αγωγή και ψυχαγωγία. Ένα κανάλι δηλαδή με την ψυχή του για να μπορεί να κατεβάσει τα ταλέντα του. Όλοι μέσα σας έχω ξαναπεί στην ψυχή σας, έχετε αποθηκευμένα στα δικά σας ακασικά αρχεία αυτά που πρέπει εδώ στη ζωή σας να εκφραστείτε και να βγάλετε. Πολλές φορές όμως πρέπει να βγούνε με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί πρέπει να φύγουν από μπροστά αυτά που σταματάνε όλη αυτή τη δύναμη που έχετε μέσα σας. Έτσι, αν πάτε να μάθετε καράτε ή κάποια άλλη πολεμική τέχνη και πείτε στον δάσκαλο εγώ θέλω να πάω κατευθείαν μαύρη ζώνη, ο δάσκαλος αν είναι σωστός θα σας πετάξει απ' έξω. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, συμβαίνει και στην πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι θέλουν με τη μία να μάθουν πράγματα που είναι πέραν από το επίπεδό τους και ζητάνε πράγματα που η ίδια η φύση τους αποκλείει, γιατί υπάρχει λόγος. Έτσι σφετερίζοντας, τα λέγαμε, την εμπιστοσύνη στο τώρα, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, όλο και περισσότεροι σαν παιδιά την πατάνε, γιατί συνεχόμενα τι θέλουνε, αυτό που γυαλίζει. Αλλά όταν μεγαλώσει το καταλάβει αυτό που γυαλίζει, δεν είναι χρυσός. Έτσι στην πραγματικότητα όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση, ενώ ξέρει ο δάσκαλος ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το τι τους συμβαίνει, δεν μπορούν να έχουν την εμπειρία, έτσι ακριβώς δεν μπορούμε να γινόμαστε ένα με αυτά που θέλουν οι μαθητές. Κάποιος να θεωρείται ότι είναι δάσκαλος και κατέχει το δρόμο, ότι κατέχει και μπορεί και βλέπει του αλουνού το κέντρο
και πόσο έχει αποκλείσει ο άλλος και μπορεί και βλέπει το πνευματικό του φως και τι μέχρι στιγμής είναι ικανός και μπορεί και βλέπει πόσο ψυχή κατεβάζει και πόσο ένωση, θα του δώσει και ανάλογα τα 4 τα περαμέντα που υπάρχουν, αν δηλαδή είναι ταυτισμένος με το φυσικό σώμα, αν είναι ταυτισμένος ο μαθητής πιο πολύ με το ζωτικό σώμα, αν είναι ταυτισμένος ο μαθητής πιο πολύ με το αστρικό σώμα ή αν είναι ταυτισμένος ο μαθητής πιο πολύ με το ψυχικό σώμα, θα θέλει και την ανάλογη εκπαίδευση. Δεν νοείται διαφορετικά, γιατί αλλιώς είναι σαν να μιλάμε σε πρόβατα. Δεν υπάρχει ασπιρίνη για τα πάντα, φίλοι μου, αλλιώς δεν έχετε διαφορετική ψυχική πορεία, αλλιώς δεν είστε διαφορετικοί. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται ένα προχωρημένο, θα λέγαμε, κορίτσι στην ηλικία ή σεξουαλικότητα και μπορεί να είναι ακόμα 12 χρονών, όπως αυτά που ακούτε, και μπορεί να εκφράσει τη σεξουαλικότητά του, όταν ο άλλος πάει να το εκμεταλλευτεί και να κάνει μια συμφωνία με το 12χρονο παιδί και να του δώσει λεφτά που το 12χρονο παιδί μπορεί να θέλει και σαν αντάλλαγμα να μπορεί να μοιράζεται τις εμπειρίες σεξουαλικές με άλλους ανθρώπους, το λένε βιασμό. Γιατί άραγε το λένε βιασμό και δεν λένε συμφωνία? Πήρε τα λεφτά το κοριτσάκι, αγόρασε τις καραμέλες του, ας πούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχει τη δύναμη να κρίνει το κορίτσι την ψυχική του κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί οι ορμές που μπορεί να έχει παραπάνω, αν όχι για κάποιο άλλο λόγο που μπορεί να έρθει σε επαφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πέρα υπάρχει μια επίγνωση αυτού που είναι ενήλικας, για να μπορεί λοιπόν συνειδησιακά να καταλάβει τον ψυχισμό του άλλου και αντί να τραυματίσει το κορίτσι, να του πει ότι ακόμα δεν είναι η ώρα σου και θα δούμε τι πρέπει και πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε θετικά και ψυχαγωγικά αυτή την ίσως υπέρμετρη σεξουαλικότητα που μπορεί να έχεις. Όταν όμως είναι πονηροί και θέλουν όφελος και να χρησιμοποιήσουν την αγαθότητα του κοριτσιού, τότε το λέμε βιασμό. Και πάλι σε αυτό ξέρω ότι κανείς σας δεν συμφωνεί, παρόλο ότι ξέρετε σε τι κατάσταση τώρα το κοινωνικό επίπεδο έχει πέσει σχετικά με αυτά τα πράγματα. Όλοι λοιπόν θα λέγατε ότι ακόμα δεν είναι η ώρα του. Όλοι θα λέγατε ότι μπορεί να τραυματιστεί ψυχικά. Όλοι θα λέγατε ότι μπορεί να είναι βιασμός. Θα το κατακρίνατε με λίγα λόγια. Αν όμως έρθει ένας μαθητής και πει εγώ θέλω να μάθω την περασμένη μου ζωή, τότε αυτό επιτρέπεται για κάποιους. Αν έρθει ένας μαθητής και θέλει εγώ να μάθω κασικά αρχεία, τότε για κάποιους αυτό επιτρέπεται. Αν έρθει ένας μαθητής και λέει εγώ θέλω τηλεκίνηση και ενόραση και αστρικά ταξίδια, τότε για κάποιους επιτρέπεται. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μπαίνετε στην ίδια κατάσταση, στους ίδιους τύπους, υποσυνείδητα, αν δεν βλέπετε το εγώ, που σας παρασύρει να κάνετε τα χατήρια για συμφέροντα σε αυτούς τους μαθητές, με την έννοια, την καλή θέληση να τους βοηθήσετε. Όταν ένας άνθρωπος έρχει και κάτσει και δεν έχει ασχοληθεί με το εγώ του μέσα, με τις πεπιθήσεις μέσα και όλα τα διάφορα πράγματα που χτίζουν την προσωπικότητά του και του δώσετε ναρκωτικά, υπάρχουν συγκεκριμένα ναρκωτικά, όπως έχετε ακούσει περισσότεροι, που ανοίγουν συγκεκριμένες πύλες. Αυτές οι πύλες λοιπόν, στις διαστάσεις στις εσωτερικές, μπαίνει λοιπόν αυτός που παίρνει τα ναρκωτικά και αρχίζει και βιώνει πράγματα. Αυτά τα πράγματα που βιώνει λοιπόν, τα λένε ψευδαισθήσεις, γιατί στην πραγματικότητα έρχονται με συγκεκριμένες ενέργειες σε επαφή, που ο νους όμως ακόμα δεν μπορεί να τα εξηγήσει και να τα χρησιμοποιήσει θετικά, γιατί δεν έχει την κατάλληλη γνώση, το κατάλληλο υπόβαθρο. Έτσι όταν τα ναρκωτικά αυτά χτυπήσουν συγκεκριμένα, θα λέγαμε, επίπεδα της συνείδησης και ανοίξουν πύλες, οι πύλες μένουν ανοιχτές, διότι έχει έρθει σε επαφή το άτομο αυτό και μετά, ακόμα και όταν σταματήσει τα ναρκωτικά, συμβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα στη συνείδησή του και είναι πολύ μπερδεμένος ή χαμένος, θα λέγαμε, γιατί είχε ανοιχτά πράγματα, ανοιχτές συνδέσεις που δεν μπορεί όμως να τις κατανοήσει, που όμως επηρεάζουν τον ψυχισμό. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, η γνώση όταν έρχεται και δεν έρχεται κάτω από συγκεκριμένα πράγματα και έρχεται κάτω από την επιθυμία πάντοτε του εγώ, φέρνει σαν κάρμα όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά οι δάσκαλοι θα έπρεπε να τα ξέρουν, αντί να πετάνε καρότο για να μαζεύουν κόσμο και πελάτες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο καθένας, θέλοντας να ακούσει αυτά που το εγώ του, θα λέγαμε, προβάλλει, θα πάει για να επιβεβαιώσει
όλα τα πράγματα σε χαρτορίχτρες, σε αστρολόγους, σε διάφορους που θα τους πούνε για τις περασμένες ζωές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα ότι είναι, αν είναι ο άλλος πραγματικός δάσκαλος, δεν θα δώσει πληροφορίες τέτοιου είδους στο μαθητή. Ακριβώς αυτό το λόγο που σας είπα. Γιατί δεν μπορεί να εμφυτέψει μέσα του συγκεκριμένες ψευδαισθήσεις που ακόμα δεν μπορούν να γίνουν και να χρησιμοποιηθούν σωστά. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, είναι η ίδια τακτική που ακολουθάνε οι έμποροι για να μπορούν να πείσουν κάποιον και να τον έλξουν κοντά. Αυτή η ψευδαίσθηση της πληροφορίας πρέπει να καταλάβετε, πρώτον, ότι αν ήταν πραγματικοί δάσκαλοι δεν θα το δίνανε, και δεύτερον, αν για κάποιο λόγο συγκεκριμένα εργαλεία διαβάζουν συγκεκριμένες ενέργειες ή μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι, αυτό που διαβάζουν είναι τις συνδέσεις που έχει το περιφερειακό σας ή αποκομμένο εγώ. Όσο πιο περιφερειακό είναι το εγώ που έχετε, δηλαδή αποκομμένο από το κέντρο σας, πάλι κάνει συνδέσεις μέσω του νοητικού, συναισθηματικού και κατώτερου, θα λέγαμε, έτσι των κατοδιαβραγματικών κέντρων. Πάλι κάνει διασυνδέσεις. Με τι όμως? Με άλλες περιφερειακές καταστάσεις, με άλλα σε εισαγωγικά ακασικά αρχεία, από ό,τι κάνει η ψυχική σας σύνδεση για να μπορεί να σας φέρει, θα λέγαμε, την έννοια της παράλληλης ζωής της ψυχής που εσείς θεωρείτε ότι είναι δικιά σας. Οι παράλληλες ζωές βρίσκονται παράλληλα γιατί πάνω, όπως έχετε εσείς μέσα σας τους εαυτούς σας, τα εγώ σας, και κάθε φορά αναλόγως ποιο εγώ θέλετε το βγάζετε στην επιφάνεια, έτσι και είναι και η διαστημική ψυχή σας. Έχει παράλληλα κατασκόπους σε όλες τις χρονογραμμές, αυτό που λέτε σαρκώσεις. Έχετε παντού κατασκόπους για να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Όμως πρέπει να ενωθείτε με την διαστημική ψυχή σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Πριν ενωθείτε με τη διαστημική ψυχή σας, οι κατάσκοποι που έχετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα εγώ σας που κατασκοπεύουν μέσα από τα εγώ των άλλων. Γι' αυτό ο καθένας που δεν ξέρει την έννοια της ένωσης και της διεύρυνσης της συνείδησης, πώς διευρύνεται η συνείδηση, είναι φυσικό κάθε φορά αυτά τα πράγματα που πιστεύει, αυτά που προβάλλει, αυτά να διαβάζει ο απέναντί του ευαίσθητος για να του λέει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον εαυτό του. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, δεν τα βάζουμε με συγκεκριμένους, απλά φέρνουμε στην επιφάνεια τον μηχανισμό για να καταλάβετε, γιατί πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μου, λέγοντάς μου και με τις ερωτήσεις τους, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα για να μπορείτε να μην πέφτετε σε εισαγωγικά κάτω στην πλάνη. Αλλά σας είπα, κάθε φορά οτιδήποτε είναι πέραν της δικής σας συνείδησης δεν μπορείτε να το ξέρετε και πολλές φορές χρειάζεται να περάσετε από εκεί πέρα για να ολοκληρώσετε κάποιο κάρμα. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι να πούμε 2-3 βασικά σημεία ώστε αυτοί που έχουν αυτιά να ακούσουν. Και είναι φυσικό, όπως αυτοί που δεν έχουν αυτιά, που είναι ακόμα στην παιδική τους ηλικία, όπως και εμείς παιδιά δεν ακούγαμε και θέλαμε να τα περάσουμε, έτσι ακριβώς και αυτοί δεν θα ακούσουν. Καταλαβαίνουμε και τους δύο. Φυσικά και αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και οτιδήποτε αλητεία έρχονται και μου λένε, τους λέω καλά κάνετε, κοιτάξτε να μάθετε μέσα από αυτό. Γιατί ξέρω ότι ό,τι και να τους πω εγώ, τα λάθη θα τα κάνουν. Αυτό που πρέπει να πούμε στους καλούς μας φίλους, στα παιδιά τα λέγαμε αναζητητές, είναι πώς να έχουν επιστροφή από τα λάθη τους, όπως και στα παιδιά. Δεν θα τους πούμε να μην κάνουν λάθη, θα τους μάθουμε την επιστροφή από τα λάθη τους, τη μετάνοια από τα λάθη τους, το μάθημα να παίρνουν από τα λάθη τους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν με τις επανεσαρκώσεις που υπήρχαν πολλά όταν εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε συγκεκριμένα πράγματα για το χωροχρόνο, καταλαβαίναμε ότι οι εσαρκώσεις είναι η μία πίσω από την άλλη. Πάνω όμως, στην κατάσταση της διαστημικής ψυχής, θα λέγαμε, που κοιτάει όλους τους χρόνους ταυτόχρονα, είναι απλά πλοκάμια, θα λέγαμε, που κάθε φορά υπάρχουν και συνδέονται με κάθε χρονογραμμές, θα λέγαμε, της γης. Μέσω της διαστημικής ψυχής σας, λοιπόν, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με αυτά τα πράγματα.
Κάθε φορά λοιπόν όταν λέμε για ενσάρκωση και μετεσάρκωση, να ξέρετε ότι είναι της διαστημικής ψυχής σας και όχι της ψυχής που έχετε εδώ πέρα, της εσαρκωμένης αυτής ψυχής σας. Άρα ο Σταμάτης, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Γιακουμής δεν έχουν περασμένες εσαρκώσεις, έχουν παράλληλες εσαρκώσεις. Όπως δεν έχετε περασμένα εγώ μέσα σας, έχετε πολλά παράλληλα, ταυτόχρονα εγώ μέσα σας. Έτσι, όταν κοιτάμε να μιλήσουμε λοιπόν και να καταλάβουμε πολλές φορές γιατί η Εκκλησία με άσχημο τρόπο κατακρίνει αυτά τα πράγματα, τα κατακρίνει γι' αυτό το λόγο. Γιατί σου λέει από τη στιγμή που ο Θεός σε έχει φτιάξει να μην έχεις αυτή τη στιγμή, σου λέει, πρόσβαση σε αυτά, σημαίνει κάτι. Αν είναι να έχεις πρόσβαση, κάντο μέσα από τη δική σου την αυτοπραγμάτωση. Αν είναι να έχεις πρόσβαση, κάντο, αφού λοιπόν αναβαθμιστείς ψυχικά. Όχι να αναβαθμιστούμε το διανοητικό μας, όχι να γεμίζουμε πληροφορίες. Δυστυχώς σας καθυστερούν παραπάνω οι πολλές πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν, όπως όταν έρθει ένα παιδάκι και σου πει: εγώ θέλω να μάθω του πανεπιστημίου, θα του πείτε όχι, πήγαινε κανονικά τις τάξεις. Έτσι πρέπει και οι σωστοί δάσκαλοι να προτρέπουν τους μαθητές, ασχέτως οι μαθητές τι θα διαλέξουν να κάνουν. Το θέμα εδώ δεν είναι να κατακρίνουμε, γιατί ο καθένας αναλόγως στη συνείδησή του πράττει, το έχουμε πει. Για μας δεν υπάρχουν καλοί κακοί άνθρωποι, υπάρχουν συνειδητοί και ασυνείδητοι. Αναλόγως πόσο γνώση και φως έχει μέσα το καθένας, αυτό το πράγμα κάνει. Επίσης δεν μπορούμε να κατακρίνουμε ζωές που κάνει ο καθένας, να το μάθετε και αυτό, γιατί δεν ξέρετε πώς και με τι περνάει τα πράγματα που έχει έλεξει στη ζωή του. Εμείς κοιτάμε εδώ πέρα και τι κάνουμε, μιλάμε για τις διδασκαλίες που βγαίνουν, για τις διδασκαλίες που έχει ο καθένας. Το πώς την προσωπική του ζωή ο κάθε άνθρωπος περνάει στη σχέση του ή οτιδήποτε, κάνει τις δικές του ζυμώσεις και έχει το δικό του επίπεδο και δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ή άμεσες για να κρίνουμε και δεν μας νοιάζει. Και πάσα στον εαυτό μου με αυτό που σας λέω είναι, φίλοι μου, ότι όταν εμείς μιλάμε για τα κασικά αρχεία, όταν σας έκανα πριν 10 χρόνια ένα βίντεο και σας είπα έναν οραματισμό για τα κασικά αρχεία, σας είπα ότι ο φύλακας του κατοφλιού είναι ο δικός σας δράκος που πρέπει να νικήσετε, γιατί εάν δεν νικήσετε το εγώ σας, δεν θα μπορείτε ποτέ να μπαίνετε στα κασικά αρχεία, αλλά θα μπαίνετε στο περιφερειακό υποσυνείδητο, που θα πενταχτούν εικόνες από εκεί πέρα, που είχατε σαν παιδί, που διαβάσατε σε ένα βιβλίο, που μάθατε ότι ο ένας άλλος έκανε, θα έχετε ψεύτικες μνήμες, δηλαδή με λίγα λόγια πολύ απλά, που συνδέεστε, αλλά δεν τις έχετε περάσει εμπειρικά εσείς. Γι' αυτό οι περισσότεροι τα πάνε και ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, μπερδεύονται και το μόνο που δεν βλέπουν είναι την παλιά τους συσσαγωγικά ζωή. Και με λάθος τρόπο το λένε και πρέπει να καταλάβετε ότι είναι απλά συνδέσεις. Και όσο μεγαλώνει η συνείδηση, τόσο θα έχετε συνδέσεις πιο ψυχικές, αν φτάσετε στο ψυχικό σας επίπεδο. Τίποτα δεν σας κρύβεται. Αυτή η ζωή που έχετε είναι αρκετή για να μάθετε τις υπόλοιπες. Γιατί όπως σας είπα, έχετε παντού κατασκόπους. Η πληροφορία αλληλοεπιδρά. Από τα κασικά αρχεία, αυτά που λέτε, τα αστρικά, τα εθερικά, εδώ πέρα που είστε, τι έχουμε πει, η ενέργεια συνεχόμενα εναλλάσσεται. Πιο καλά είναι να μάθετε λοιπόν εδώ πέρα αυτό που έχετε το μάθημά σας, παρά να ασχολείστε με άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να ξέρετε, που είναι εκτός μαθήματος και το κάνετε γιατί νομίζετε ότι θα σας βοηθήσουν. Στην πραγματικότητα, τι κάνετε, παίρνετε τσάμπα πληροφορίες και γεμίζετε, για όποιους ξέρουν υπολογιστή, τη RAM. Όσο εσείς γεμίζετε τη RAM, τόσο σέρνετε ο υπολογιστής, γιατί πρέπει να έχουμε άδεια τη RAM για να τρέξουν οι εφαρμογές. Νομίζετε αυτό που κάνω εγώ τώρα είναι ο πολυξερίδης, επειδή τα έχω διαβάσει και είναι στο μυαλό μου, ή επειδή αφήνω το κενό τιτά μέσα μου για να μπορεί να διαπερνάει η πληροφορία και η ροή. Είναι το δεύτερο. Κάθε φορά όμως εμείς που βάζουμε τον εαυτό μας σε κατάσταση να φορτώνεται πληροφορίες, στην πραγματικότητα κάνει κακό. Εδώ ερχόμαστε να δώσουμε τον νόμο, θα λέγαμε, της ελάχιστης αντίστασης που κινείται το πνεύμα. Το πνεύμα είναι σαν το νερό. Διαλέγει πάντοτε τον νόμο της ελάχιστης αντίστασης. Μία φορά είχα πάει για καφέ
και καθώς έπινα το καφέ, μετά πήγα στο μπάνιο. Και στο μπάνιο είχε τρεις επιγραφές μέσα. Η πρώτη επιγραφή έλεγε «Γνώθησε αυτόν». Λέω «Ουάου, κοίταξε τι επιγραφή έχει εδώ πέρα». Πολύ μυστικιστικό, λέω, η αυτή η καφετέρια. Η δεύτερη επιγραφή έγραφε «Μηδέν άγαν». Τίποτα παραπάνω, για όσοι δεν το ξέρουν. Η τρίτη επιγραφή έγραφε «Μη ρίχνετε τα χαρτιά στην τουαλέτα». Ξέρετε ποιο ήταν το πιο πνευματικό? Η τρίτη επιγραφή, φίλοι μου. Κάθε φορά λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρακτικότερο είναι το πιο πνευματικό. Γι' αυτό στην πραγματικότητα κάθε άνθρωπος ακολουθάει τη λιτότητα και την απλότητα, αν θέλει να λέγεται πνευματικός. Όλα αυτά τα διανοητικά τρίκ και γοητείες και εκλογικεύσεις που σας δίνουν κάθε φορά για να τονώσουν συνέχεια το εγώ σας, τονώνετε την αποκοπή σας, γιατί εσείς πολύ απλά θέλετε να πάρετε την εμπειρία μέσω από τα κτισμένα σενάρια που έχει διαμορφώσει ο νου σας σαν δρόμο. Αν πετάξετε τον δρόμο που σκέφτεστε και εστιαστείτε μόνο στην εμπειρία που θέλετε να πάρετε, ανεξαρτήτως επί δρόμο θα έρθει, τότε το πνεύμα σας θα ακολουθήσει την ελάχιστη αντίσταση και θα έρθει πιο πρακτικά. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ότι όταν κάποιος έρχεται και σου λέει «πες μου πώς με λένε» και εσύ πρέπει να κάθεσαι και να κάτσεις τώρα και να διαβάσεις τη σκέψη του, το πνεύμα απλά θα σε ρωτήσει «πώς σε λένε». Τόσο απλά λειτουργεί το πνεύμα. Γι' αυτό οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι πνευματικοί, νομίζουν ότι η πνευματικότητα είναι να μπορείς να το κάνεις υπερφυσικά ενώ μπορείς να το κάνεις φυσικά. Κάθε πράγμα λοιπόν που σας δίνει την πιο γρήγορη πρακτική κίνηση μόνο από τον εγωισμό και το πνευματικό εγώ δεν το κάνουμε. Γι' αυτό οι βουδιστές πάνω παλιά είχαν βγάλει το ρητό «κόβε ξύλα, κουβάλα νερό». Σου λέει «είναι δυνατόν με τέτοια απλότητα». Ένα άλλο παράδειγμα που πάλι θα σας δώσω, φίλοι μου, είναι ο Forrest Gump. Αυτό που είχαμε δει στο έργο. Αυτό είναι ακριβώς ο νόμος της ελάχιστης αντίστασης, γιατί πώς δουλεύει ένας αγαθός χωρίς να εκμεταλλεύεται, θα λέγαμε, το νου και να μπαίνει μπροστά ο νους. Όλοι στην πραγματικότητα είσαστε Forrest Gump μέσα σας και έτσι δουλεύουν οι άγγελοι μέσα σας. Απλά δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε αυτά τα πράγματα που έλκετε. Γι' αυτό έχετε και το μυαλό, γι' αυτό έχετε και το νου σας. Χρειάζεται λοιπόν μέσα μας να δούμε αυτά τα δύο είδη να δουλεύουν. Αν θέλετε να φτάσετε στο πνεύμα, πρέπει να ξεφύγετε και από το νου, με την έννοια να τον ενσωματώσετε. Έτσι λοιπόν προχωράμε και λέμε ότι πολλές φορές αυτά τα διάφορα αντικείμενα, τα διάφορα, διάφορες τελετές, οι διάφοροι διαλογισμοί, όλα αυτά τι είναι? Είναι εργαλεία που χειρίζεστε και τους δίνετε τη δική σας δύναμη. Ακόμα και οι λέξεις, γιατί διάβασα πάλι ένα διαλογισμό που ωραία και καλά, ενώ στην αρχή έλεγε «λάτε να πάμε και να εστιαστούμε σε μερικά μέρη του σώματός μας και να τα δούμε να έχουν ενέργεια και να βοηθάει λοιπόν με τη φαντασία σας να αλλάζει η δόνησή σας και να έρχεστε σε επαφή με συγκεκριμένες ενέργειες για να φέρετε ένα αποτέλεσμα στο φυσικό σας σώμα μέσω του αστρικού σώματός σας και του ζωτικού». Μετά έλεγε κάτι κωδικούς, αλφαζίτα 8, 18, 22, 5, 5, 5, 7 για το σηκώτη και κάτι τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα για να μπορούν να δουλέψουν θα πρέπει να πιάσουν τουλάχιστον, εάν ήταν σωστά, τουλάχιστον θα πρέπει να πιάσουν δονητικά συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να τραγουδιούνται ή να προφέρονται με συγκεκριμένες δονήσεις για να λειτουργήσουν. Εάν πάρουμε ότι αυτή η ταυτότητα, παύλα συχνότητα, είναι η αρμονική για την αρμονία του σηκωτιού ή οτιδήποτε άλλο πράγματος. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, λέω μερικά λόγια, δύο τρεις αριθμούς και 15 φωνήεντα σύμφωνα και ξαφνικά είναι κωδικός. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα, όσοι τα κάνουν να λειτουργούν, είναι γιατί εσείς βάζετε δυναμική επειδή το πιστεύετε. Αλλά η μηχανική είναι τελείως διαφορετική
από αυτά που φαντάζεστε ότι γίνεται κάθε θαύμα ή θεραπεία. Και η αλήθεια είναι αυτή. Κάθε φορά που εσείς ρίχνετε εκείνο το τάλισμαν ή το μεταγιόν ή το εκρεμές, καταλαβαίνετε, σας έχω πει ότι αυτό που διαβάζετε το εκρεμές είναι εσείς τι νομίζετε ότι θα γίνει. Δεν μπορεί να σας πει το μέλλον, το παρελθόν, γιατί απλά σας δείχνει την σχέση που δεν έχετε με τον εαυτό σας. Αντί για το εκρεμές, άμα θέλετε, μπορεί να ρίξετε όπως τον άλλον ένα τάλιρο που έδειχνε στην μπάνια. Το ίδιο είναι. Πετάξτε ένα τάλιρο, κορώνα θέλει ο Θεός, γράμματα έλεγε δεν θέλει. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι εσείς μέσα σας τι νομίζετε και το επιβεβαιώνετε με αυτά τα πράγματα. Για να μπορείτε να σκεφτείτε και να έρθετε σε επαφή έξω διαστατικά από τις φυσικές αισθήσεις και ενορατικά, χρειάζεται να έχετε μπει στο κατάλληλο όργανο μέσα σας για να μπορείτε να σπείτε ορισμένα πράγματα. Κάτι άλλα πράγματα που ακούω, ότι είναι μαζί σας ο μπαμπάς σας, η μαμά σας και αυτός που έχει πεθάνει και είναι δεξιά κάτω στον νόμο σας, σαν κουκουβάγια, σαν πειρατής, παπαγάλος και τέτοια, πάλι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ενώσεις. Το πνεύμα δεν κάθεται να σας ακολουθάει, είπαμε, σαν τον παπαγάλο να είναι στον νόμο και να είναι τριγύρω σας επειδή ήταν ο μπαμπάς σας, ο παππούς σας, ο θειός σας. Έχει άλλα πράγματα να κάνει. Αυτά είναι φαντασιώσεις των ανθρώπων. Μερικών που ίσως, αν όχι ψέματα, ζουν στον κόσμο τους μερικοί και είναι τρελοί, ίσως να είναι πιο ευαίσθητοι και να βάλουν πληροφορίες. Το δικό τους όμως το διανοητικό, επειδή δεν ξέρουν πώς δουλεύουν, φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε το τρίτο μάτι δεν είναι ότι βλέπει, το τρίτο μάτι είναι ότι προβάλλει. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Δεν είναι ότι βλέπει, γιατί αυτό που προβάλλει το τρίτο μάτι έρχεται από τον εσωτερικό σας κόσμο και απλά αντανακλάται πάνω στον άλλο κόσμο και προβάλλει. Τι άλλο να πούμε, γι' αυτό σας λέω γράφτε οτιδήποτε είναι για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα το πώς συμβαίνει και το πώς οι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν. Γι' αυτό σας λέω ακολουθήστε ό,τι θέλετε, ακολουθήστε ό,τι θέλετε και με ακεραιότητα όπως σας έχω πει. Όμως δεν πάει να πει ότι επειδή εσείς νιώθετε κάτι μέσα σας ότι ξέρετε το μηχανισμό. Είναι άλλος ο μηχανισμός που βιώνει ένας κοινός άνθρωπος αυτά που του συμβαίνουν και είναι άλλο το πώς δουλεύει ο μηχανισμός του σύμπαντος. Όταν προχωράμε λοιπόν φίλοι μου να ξεκινήσουμε και να μπούμε σε πιο βαθιά πράγματα, ξέρουμε ότι όπως εμείς ερχόμαστε στη φυσική πραγματικότητα, στον κόσμο των πακέτων, φαίνεται ότι ο ένας δίνει πακέτα στον άλλον, να μπουνιές, κλωτσιές, αγάπες, πακέτα με οτιδήποτε θέλει. Όταν μπαίνουμε στον κόσμο των συχνοτήτων, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα στην πραγματικότητα δεν μεταφέρεται, αλλά συντονίζονται. Σε ένα γήπεδο όταν κάνουν το κύμα κανείς δεν κουνιέται από τη θέση του. Απλά συντονίζονται έτσι να φαίνεται ότι κινείται το κύμα γιατί ο καθένας αρμονικά σηκώνεται από τη θέση του. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον αέρα. Αυτά που λέτε κύματα δεν είναι ότι κάτι κινείται, είναι ότι κάθε φορά τα υποσωματίδια δονούνται ή συγχρονίζονται για να μεταφέρουν μια πληροφορία από το ένα στο άλλο. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τις μπύλες καμιά φορά που σπορώνται τη μία και φεύγει η άλλη από την άκρη που είναι πέντε μπύλες μαζί και πάει τάκ τάκ και κουνιούνται μόνο ακριανές. Έτσι το ίδιο συμβαίνει και με τα αστρικά ρεύματα. Έτσι το ίδιο συμβαίνει φίλοι μου και με εμάς τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι ότι ακουμπάει κανέναν. Όλα αυτά τα πράγματα τώρα οι φυσικοί, οι επιστήμονες των ανωτάτων κλιμακίων τα ξέρουνε. Αυτοί που λέτε οι Λουμινάτοι, οι ιστορίες και τα άλλα τα ξέρουνε. Άλλοι τα ξέρανε και από πιο πριν. Διάφορες έκτες τα ξέρουνε. Συγκεκριμένοι άνθρωποι σαν και εμένα τα ξέρουνε. Άρα στην πραγματικότητα αφήνουνε πολλές φορές τον άνθρωπο να κάθεται να ταλαιπωρείται γιατί δεν διαδίδουν τη γνώση. Παρ' όλα αυτά όμως η γνώση σε κανέναν δεν κρύβεται παρά μόνο από τις πεποιθήσεις του. Εγώ πώς το βρήκα, έτσι μπορείτε κι εσείς. Απλά έχετε να περάσετε ένα άλλο σχολείο. Δεν είναι ότι μπορούν να σας κρύψουν γνώση. Δεν είναι ότι μπορούν κάποιος να σας θεραπεύσει. Δεν είναι ότι μπορεί κανένας να σας κάνει τίποτα. Αγωνίζεστε πώς να κάτσετε και να έχετε ένα μεγάλο αντίκτυπο στη φυσική πραγματικότητα. Γιατί νομίζετε ότι αν κάνετε κάτι διαφορετικό και δείτε μερικούς ανθρώπους να αλλάζουν παραπάνω, ότι έχετε ένα παραπάνω αντίκτυπο στην γη. Και όμως αυτό είναι η μέγα πλάνη.
το αντίκτυπό σας είναι 100% όσο θα έπρεπε να είναι. Απλά δεν έχετε έρθει στην παράλληλη πραγματικότητα να σχετίζεστε ώστε να δείτε σε εισαγωγικά και να επιλέξετε να το εννοήσετε αυτό. Δεν επιτρέπετε στον εαυτό σας εσείς να νιώσετε ότι έχετε το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε στην καθημερινότητα, γιατί κοιτάτε τους άλλους πώς περιμένετε εσείς με τη δική σας τη μικρή τη γνώση να κουνηθεί το σύμπαν. Και αν εσείς δεν έχετε στην λεπτομέρεια δώσει, θα λέγαμε, παρατήρηση, τότε νομίζετε ότι δεν κουνάτε κανένα σύμπαν, ότι δεν επηρεάζετε κανέναν, ότι δεν αλλάξατε τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε τώρα επηρεάζω παραπάνω και τώρα επηρεάζω λιγότερο. Ελάτε τώρα με την καινούργια διδασκαλία του μέλλοντος, αυτή που σας δίνω, που δεν βασίζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα, τα παλιά, τα ωραία, τα καλά, αλλά βασίζονται στα καινούργια πράγματα που θα έρθουν σιγά σιγά και θα εσχωρήσουν συνειδήσεις σας. Σας πετάω σποράκια εδώ και πάρα πολύ καιρό που θα φυτρώσουν μέσα σας. Γιατί για κάποιο λόγο διάλεξε η ψυχή μου να είμαι, θα λέγαμε, ένας μετασχηματιστής συγκεκριμένων ενεργειών. Μήπως το ξέρω εγώ? Όχι. Δεν είχα αυτή την αλαζονία. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα σε αυτό το επίπεδο. Και αναρωτιόμουν πολλές φορές πώς ήταν δυνατόν να μαγνητίζομαι από συγκεκριμένα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα πέρναγα έναν εσωτερικό, θα λέγαμε, γολγοθά. Ξέρετε, για να βιώσετε ταυτόχρονα το πνεύμα μαζί με την ύλη, πρέπει να περάσετε από τη χρηστική, θα λέγαμε, συγχώρεση, το γολγοθά. Και γιατί λέγεται γολγοθάς? Γιατί πρέπει να μάθετε τον εαυτό σας να θυμάστε πάρα πολύ καλά το ποιος είναι ο άλλος την ώρα που σας κάνει το κακό. Όχι μετά. Όχι μετά. Την ώρα που σας σταυρώνει να πείτε συγχώρεσέ τον γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Την ώρα που σας προδίδει. Την ώρα που λέει ψέματα. Την ώρα που κάνει όλα τα άσχημα απέναντί σας. Εσείς πρέπει να αγαπήσετε το δίμιο σας. Να αγαπήσετε το μαστίγιο που σας μαστιγώνει. Να αγαπήσετε το φωνιά σας. Εκείνη την ώρα ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που δεν έχει φτιάξει αυτό το γρήγορο ανεβοκατέβασμα, το γρήγορο ασανσέρ, θα λέγαμε, σαν να πηγαίνει τόσο πολύ γρήγορα που να είναι παράλληλα όλη αυτή του, όλα τα τσάκρα, και το πνεύμα και η ύλη, και το κέντρο και η περιφέρεια, παρά ο νους να πηγαίνει αργά από τον ένα πόλο στον άλλον, να πηγαίνει τόσο γρήγορα με τέτοια ταχύτητα που να έχει δημιουργήσει ένα κανάλι και να υπάρχουν ταυτόχρονα. Υπάρχουν λοιπόν μερικές ζυμώσεις, φίλοι μου, που αν δεν τις κάνετε δεν γίνεται καμία μοίηση. Πολύ απλά τα πράγματα. Οι ζυμώσεις γίνονται βάσει το πόσο εσείς έχετε πάρει στο κέντρο σας και στην περιφέρεια σας και στην περιφέρειά σας μία ενέργεια με σπυροειδή μορφή. Αν έχετε περάσει όλη τη δίνη ενεργειακά μέσα σας. Ό,τι άλλο και να κάνετε, είτε πάτε στο Θιβέτ, οτιδήποτε, αν δεν το πάρετε μέσα σας να δείτε τι αποτέλεσμα διαδικασία, δεν μπορείτε να το δετεροποιήσετε. Οι μοιήσεις γίνονται μέσα μας, σαν το παλιό κρασί. Θα ξεκινήσετε να το βάλετε στο ανάλογο ντεπόζιτο με την ανάλογη διαδικασία και λίγο θα γίνει κρασί αντί για ξύδι. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι όπως εμείς ξέρουμε ότι το νερό βράζει στους 100 βαθμούς και δεν βράζει στους 99, 98, 97, έτσι είναι και η βρασμή εσωτερική μέσα μας. Για να φτάσετε να ξεχωρίσετε τα κατώτερα με τα ανώτερα, πρέπει να φτάσετε σε βρασμό. Αυτό που αποφεύγετε πολύ. Απεναντίας εμείς το ζητάμε. Έτσι φτάνουμε εκεί πέρα. Πρέπει να εξατμιστούμε. Να εξατμίσουμε το άτμαν μας μέσα. Να βγει απ' έξω το άτμαν από τη λάσπη. Να ξεχωρίσει το νερό με το χώμα. Το νερό πώς θα ξεχωρίσει από το χώμα? Όταν το βράσουμε. Όταν βράζουμε λοιπόν, μένει κάτω το χώμα και ανεβαίνει σαν ατμό στο νερό. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτές οι ζυμώσεις μέσα μας έρχονται και περνάμε και τις αστρολογικές σας ζυμώσεις. Οι αστρολογικές καταστάσεις, τώρα πιάσουμε τους αστρολόγους, δεν είναι για να σας δείχνουν το μέλλον. Καμία σχέση. Είναι για να κάνετε μια αυτοπραγμάτωση μέσα σας. Τα λέμε τόσο καιρό. Βέβαια τα παιδιά της ενέργειας, που δεν έχουν σχέση με το πνεύμα, νομίζω ότι είναι πνευματικό κάθε τι δεν το βλέπουνε. Νομίζω ότι είναι έτσι το πνεύμα. Αλλά δεν είναι έτσι. Η αστρολογία έχει φτιαχτεί για να χρησιμοποιούμε τις ενέργειες για αναβάθμιση.
Όχι να χρησιμοποιούμε τις ενέργειες για να δούμε αύριο άμα θα τύχει εκείνο, άμα θα βρω γαμπρό, άμα θα βρω γαμπρό, άμα θα έχω λεφτά, άμα δεν έχω λεφτά. Τι να πω τώρα. Είναι ό,τι είναι. Αν έχετε πέσει σε αυτή τη λούμπα, φίλοι μου, να ξέρετε ότι το εργαλείο που λέμε αστρολογία και αστρονομία μαζί, γιατί παλιά ήταν έναν, ήξερε λοιπόν κάθε φορά τις ενέργειες που έρχονται, γιατί ξέρανε ότι τις προβάλλει η ίδια η συνείδησή μας. Οπότε κάθε φορά, επειδή εμείς δεν βλέπουμε τη συνείδησή μας, δεν βλέπουμε τον καθρέφτη τη συνείδησή μας για να μάθουμε τον εαυτό μας. Έτσι συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Οπότε μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα, όπως τώρα θα μιλήσω και για το Reiki. Λέτε να μην υπήρχε Reiki. Λέτε να μην μπορούσαν να μεταδώσουν ενέργεια. Λέτε να είναι ο μόνος τρόπος. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος, όταν δεν μπορεί να φτάσει μέσα του και να καθαρίσει και να καταλάβει πότε στέλνει και πότε δεν στέλνει ενέργεια, δεν μπορεί να είναι κάτοχος αυτών των πραγμάτων που λέτε. Μόνο άνθρωποι φτασμένοι επιτρέπονται να κάνουν αυτά τα πράγματα, γιατί απλά είναι σαν να σου δίνουν λεφτά και σου λέει βοήθα τον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι στον κόσμο όλο, άμα μοιράσουμε λεφτά και τους δώσουμε άφθονα λεφτά και συνέχεια λεφτά, ή πάρτε το αλλιώς και συνέχεια θεραπείες, νομίζετε θα θεραπευτούν να γίνουν καλοί άνθρωποι ακόμα στον παράδεισο? Έτσι νομίζετε πραγματικά? Για σκεφτείτε το. Νομίζετε ότι έρχεται ο καθένας και του λέει: σε κάνω καλά, εσύ να σε κάνω καλά, εσύ να σου δώσω λεφτά. Εσύ τι δεν έχεις, πάρε. Εσύ δεν έχεις, πάρε, 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 πάρε. Νομίζετε αυτό είναι? Τότε δεν πιστεύετε σε όλα αυτά που λέτε. Δεν πιστεύετε ότι έχουμε ψυχή, πνεύμα, έρθει εδώ πέρα για αποστολή. Δεν τα πιστεύετε. Γιατί τον άλλο τον βοηθάτε να βρει τον εαυτό του. Το βοηθάτε απλά τι να κάνει, να συνεχίσει τα πάθη του. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσει τα πάθη ο άλλος. Θέλουμε να πάθει για να μάθει. Αλλά είμαστε οι κακοί όταν το λέμε. Γι' αυτό σας λέω, ο Θεός γίνεται κακός αν δεν τον ακούτε. Έτσι και ο γονιός γίνεται κακός αν είστε κακομαθημένα παιδιά. Όταν πιάσουμε μια πέτρα και τη ρίξουμε πάνω από το κεφάλι μας 20 φορές και τις 20 τα παίζει στο κεφάλι μας. Άμα τη ρίξουμε 21, 22, 25, 30 και πούμε Θεέ μου βοήθαμε, και τις 30 θα παίζει στο κεφάλι μας. Ο Θεός σε βοηθάει με την επανάληψη. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ είναι να μάθεις από την επανάληψη. Όχι να περιμένεις την πέτρα να την πετάξεις και ότι δεν θα πέσει το κεφάλι σου επειδή έγινες πνευματικός. Θέλω να πω, φίλοι μου, ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι πάσχουν πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζουν. Γι' αυτό λένε ότι θα περάσουν τόσοι κύκλοι. Ακόμα οι άνθρωποι με την αναβάθμιση που συμβαίνει τώρα έχουν μπερδευτεί και νομίζουν να μάθουν κάτι πνευματικό. Ακόμα δεν έχουν μάθει τον άνθρωπο. Ακόμα έχουμε να μάθουμε τον άνθρωπο. Ακόμα έχουμε να μάθουμε εδώ πέρα τον κοινωνικό άνθρωπο. Ακόμα έχουμε να μάθουμε τον εαυτό μας, σαν άνθρωποι, σαν ζωντανά όντα. Τι πέμπτη διάσταση σκέφτεται και όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε μάθει να αγιώσουμε τον άνθρωπο. Είμαστε σαν ζώα με πολιτισμό, σαν ζώα με τεχνολογία. Δεν το βλέπετε? Πρέπει να μάθουμε τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η επιτάγχυση θα μας κάνει περισσότερο ανθρώπους, όχι πνεύματα. Αργούμε πολύ για το πνεύμα. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που είναι πιο εξελεκτικά μπροστά, που αυτή την εποχή θα λέγαμε είναι ακόμα πιο λίγοι, καταλαβαίνετε ότι όσο να βαθμίζεστε, τόσο βλέπετε το πώς ο άνθρωπος κοιμάται. Και όταν θα βλέπετε το πόσο το συλλογικό κοιμάται καλά, κατά μεγάλο ποσοστό, εκείνη την ώρα, αν εσείς δεν είστε πραγματικά εστιασμένοι στο κέντρο σας, δεν καταλαβαίνετε τον πόνο που περνάνε τα κατώτερά σας σώματα. Γι' αυτό ένας άνθρωπος, αν τον αναβαθμίσουμε, αν τον ξυπνήσουμε με τη μία, στο αρνητικό και στο θετικό, αλλά δεν έχει το κεντροσημείο την καρδιά, θα περάσει απίστευτα βάσανα και πίκρες μες στην αναβάθμισή του, γιατί θα βλέπει όλη τη λύπη, γιατί όποτε ξεχνάει τον εαυτό του, θα πέφτει στα πατώματα. Φανταστείτε, θα είναι πιο ευαίσθητος στο κακό, πιο ευαίσθητος στο καλό. Αν δεν μάθει τη μετατροπή, θα είναι ένα βάσανο για εκείνον. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα, ό,τι ξέρετε έχει και μια ευθύνη. Και θα πρέπει να εναρμονίσετε μετά τη ζωή σας με αυτό που ξέρετε συνειδησιακά. Γιατί αλλιώς θα πονάτε. Λοιπόν, με λίγα λόγια θέλω να σας πω σε αυτούς που έχουν τα αυτιά και ακούνε, ότι κοιτάξτε, φίλοι μου, αν κάτι θέλετε να το αναβαθμίσετε, θα πρέπει να πάτε στο κέντρο, στον πυρήνα. Η συνείδηση, το πνεύμα, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε έχει να κάνει με το πόσο εμείς εμψυχώνουμε, θα λέγαμε, και γινόμαστε κανάλι με την ψυχή μας.
η ψυχή σας δεν σας κρατάει κάτι μυστικό, ούτε έχει πρόβλημα με εσάς, ούτε σας το κρύβει κάτι Ιλουμινάτι, ούτε ο Λούσιφερ, ούτε αυτά τα πράγματα που λένε. Η ψυχή σας περιμένει να είστε έτοιμοι να το δεχτείτε. Το ίδιο έλκει όμοιο. Όμοιο έλκει όμοιο. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη στο σύμπαν για να καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα μόλις εσείς φτάσετε σε αυτή την κατανόηση θα ανοίξουν οι σχέσεις που έχετε ήδη. Θα ανοίξουν σαν ένα μεγάλο δέντρο της ζωής, θα λέγαμε περισσότερα κλαδιά και θα δείτε παραπάνω επέκταση γιατί είσαστε ήδη ενωμένοι, απλά τώρα ο φορέας σας δεν μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό ελάτε σε μια ταπεινή κατάσταση, σας το ξαναλέω. Ελάτε γιατί σας είπα, το πνεύμα δουλεύει με απλότητα. Το παράδοξο είναι ότι όσο πιο απλοί είστε, όσο πιο πολύ δεν κυνηγάτε, όσο πιο πολύ αποδέχεστε, τόσο οι ενωσοί σας μεγαλώνουν και θα μπορείτε να έχετε τις πληροφορίες που θέλατε με πονηρό τρόπο. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσετε αυτό που σας λέω για να δείτε αν δουλεύει. Και όλα εξαρτούνται από τη θέληση, την ψυχική και την όρεξη και την αποκοπή από την ψυχή που έχει ο καθένας, όπως είχαμε πει. Λοιπόν, τώρα θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Μίλησα σήμερα λίγο παραπάνω, όπως συνήθως, ξέρετε, πολύ λογάς. Λοιπόν, θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας, φίλοι μου. Μάλλον φταίει επειδή ήμουν από τον ύπνο πριν και ακόμα το μυαλό μου δεν λειτουργούσε, οπότε ξέρετε, ήμουν σε κατάσταση μετάδοσης. Λοιπόν, για να δούμε τι εδώ πέρα οι φίλοι μου θέλουν να συζητήσουν. Τα πάω από την αρχή και τα διαβάζω για να δω μετά τα καλησπέρα και όλα αυτά και τα έτσι και αλλιώς. Α, ναι, ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω, προσέχετε πολύ καλά αυτό. Προσέχετε γιατί η απλότητα του πνεύματος ποτέ δεν είναι καθώς πρεπισμός, σάλιας, σάλιες, όλα αυτά τα πράγματα, τα έτσι, τα αλλιώς, αυτά τα πράγματα δηλαδή, που βλέπω και λέω καλά. Δηλαδή, okay, παιδιά, ας είμαστε πιο λιτοί, πιο απλοί. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες αυτές τις γοητείες. Μισό λεπτό, έρχομαι. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε να διαβάσουμε. Λοιπόν, εξαιρετική, συμφωνώ, καλό βράδυ, καλό, γεια σας, καλησπέρα. Η γνώση δεν υπάρχει με αγάπη. Καλησπέρα, τυχαία να ανακάλυψα. Τίποτα δεν είναι τυχαία. Το live λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, για να δούμε σωστά. Η αρφική ύμνη είναι θεραπευτική βάση συγνωτήνων κρατασμών και τα αδελφικά παραγγέλματα είναι εκπαίδευση της αφήμνησης σε μια προσευχή, λέει, όσα έδιναν και θα γίνουν, τα δέχομαι στη ψυχή μου με αγάπη όντως μένα εσένα. Θέλω να καταλάβετε εδώ, γιατί υπάρχει πολλή σύγχυση σχετικά με τους κρατασμούς και πώς δουλεύουν. Όσο και να είναι θεραπευτικά αυτά που λέτε τα πράγματα, οι ύμνοι, τα πάντα, πρέπει εσείς να είστε έτοιμοι να συντονιστείτε με αυτά, φίλοι μου. Αν εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι κάθε φορά, κάθε γράμμα έχει ένα εγρηγορός από πάνω, κάθε λέξη έχει ένα εγρηγορός. Η δύναμη του εγρηγορότος, όπως σας έχω πει για όσους δεν ξέρουν τα εγρηγορότα, φανταστείτε ότι είναι μια εθερική ενέργεια, θα λέγαμε, μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, που φτιάχνεται γύρω-γύρω από κάθε τι, που από τις δικές μας, θα λέγαμε έτσι, ερμηνείες που έχουμε δώσει πάνω και όχι καθαρά αυτό τι είναι. Ακόμα και η δύναμη, θα λέγαμε, των εργαλείων και όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι επειδή εσείς δίνετε τη δύναμή σας, γιατί θα πρέπει να τα ερμηνεύετε κατάλληλα. Ακόμα και η λέξη αγάπη που λέει, ακόμα και τα απλά πράγματα, ακόμα και ο συγχρονισμός, ακόμα και ο κραδασμός, όταν μέσα σας δεν έχουν εννοηθεί σαφώς και δεν έχουν περάσει κάτω από μια κατάσταση, δεν μπορείτε. Οι μοιήσεις παλιά δινόντουσαν όχι από τα ορφικά, αλλά από το δάσκαλο που τραγούδαγε τα ορφικά. Πρέπει να καταλάβετε ότι τώρα όπως σας μιλάω εγώ πολλές φορές, θα έχετε καταλάβει περισσότεροι, ότι τα λόγια μου είναι διαλογισμός. Δεν είναι οραματισμός, είναι διαλογισμός τα λόγια μου. Γι' αυτό συμβαίνεται, επειδή έρχονται από τα ανώτερα επίπεδα τα λόγια μου, όσοι με ακούνε και συχνά με ακούνε και αφήνουν τον εαυτό τους και είναι έτοιμοι, θα
βαράει στα δικά τους επίπεδα εσωτερικά, από τα δικά μου εσωτερικά. Οι μοιήσεις παλιά έτσι δινόντουσαν. Όταν ένας δάσκαλος δεν μπορεί να φτάσει στα εσωτερικά επίπεδα, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει το μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να τα ακούει χιλιάδες ώρες, αυτά να χτυπάνε κανονικά στα εσωτερικά επίπεδα του μαθητή, αλλά ο μαθητής να μην έχει σχέση με τα εσωτερικά του επίπεδα ακόμα. Απ' την άλλη, πρέπει να καταλάβετε ότι αν ο δάσκαλος δεν είναι φτασμένος να μπορεί να μιλάει έξω από το εγώ, έξω από την κατάσταση εκείνη, θα λέγαμε, του συμφέροντος, έξω από τις κάτω διαφραγματικές, θα λέγαμε, καταστάσεις, μπορεί ο ίδιος να μην τις έχει ξέρει και ποιες είναι, λόγω άγνοιας ή αλαζονίας, είναι φυσικό να μην μπορεί να μεταδώσει και να αγγίξει τις εσωτερικές χορδές. Γι' αυτό λοιπόν οι περισσότεροι, επειδή αυτόν τον καιρό σας λέω σπανίζουν, σας έλεγα, άμα ήταν πολύ, σας έλεγα πολύ, δεν θέλω να είμαι μόνος μου ή εγώ να είμαι μόνος ή εγώ ο ίδιος, απλά τους ξέρω, ορίστε, κοιτάξτε την ιστορία του καθένα, δείτε τι πράγμα έχει κάνει, τι εθελοντισμό, τι έλεγε, αν άλλαξε την δασκαλία του, τι έλεγε πριν, τι έλεγε μετά, που κρυβότανε, καταλάβατε να σου πω, σε ποια ηλικία φάγε την αφύπνιση, τι έκανε. Όλα παίζουν ρόλο, όλα παίζουν ρόλο, αλλά βαριέστε να ψάξετε. Έτσι σας την κάνανε και οι πολιτικοί, έτσι σας την κάνανε και οι λογιστές, έτσι σας την κάνανε και οι παπάδες, έτσι σας την κάνανε και οι δικηγόροι, έτσι σας την κάνανε και οι γιατροί. Γιατί δεν έχετε χρόνο να ψάξετε για τον εαυτό σας. Έτσι δεν είναι. Αν ψάχνατε λοιπόν, τι νομίζετε, δεν θα βλέπατε καθένας τι σοι είναι και τι είναι. Δεν θα βλέπατε την δασκαλία του. Δεν θα μπορούσατε να καταλάβετε αν αλλάζει και από το ένα λέει τ' άλλο και από το άλλο λέει τ' άλλο. Κοιτάξτε λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην τα θέλετε όλα στο χέρι, μην είστε κακομαθημένοι. Έχουμε καταντήσει να κοιτάνε τον μαθητή σαν πελάτη. Αυτό το πράγμα έκανε και η εκκλησία και ξεκίνησε, γιατί σας είπα, βιάζουνε το αγαθό. Ψάχνουν να βρούνε συνέχεια όλοι οι υπηρέτες για να φτιάξουν τη δική τους πραγματικότητα. Γιατί ξέρουν ότι άμα πάρεις τον ένα και τον άλλο και τον άλλο, επειδή είναι ασυνείδητη μάγη, θα φτιάξουν την πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι πάντοτε που ξέρουν αυτά τα πράγματα σας κοιτάνε οι αρνητικοί σαν μυρμήγκια. Γιατί δεν σας δίνουν πραγματικά την αίσθηση ότι αξίζετε να είστε άνθρωποι. Σας κοιτάνε και λένε τα μυρμήγκια. Σας κοιτάνε και λένε, ξέρεις κάτι, αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα. Σας κοιτάνε και λένε, αυτά είναι τα εργαλεία μας. Σας χρησιμοποιούν για αυτό το λόγο. Γιατί εσείς δεν έχετε δείξει μέσα σας τη δύναμή σας να βγείτε από αυτή την πλεκτάνη που έχετε μπει μέσα. Οπότε γιατί να μην σας δουν έτσι. Όπως εσείς βλέπετε τα ζώα, μπορεί να τα αγαπάτε, άλλοι μπορεί να μην τα αγαπάτε τόσο, αλλά πιο παλιά τα χρησιμοποιούσαν τα ζώα και τώρα τα χρησιμοποιούν, απλά για πιο συναισθηματικούς, τα λέγαμε έτσι, δεσμούς, για να αντανακλάσει ο καθένας πάνω τις δικές του συναισθηματικές καταστάσεις τις περισσότερες φορές. Γιατί αν τα αγαπάγατε τα ζώα, θα τα είχατε ελεύθερα. Όλα. Δεν τα είχατε δικά σας. Δεν υπάρχει κτητικότητα όταν τα αγαπάς κάτι και θα το άφηνες να ζήσει όσο πολύ ελεύθερο μπορούσε. Δεν θα το έπαιρνες να το έχεις σε μια πολυκατοικία και καλά τόσο σες, ούτε θα του κάνεις, θα του κοβες τα αρχίδια για να μην γεννάει, ούτε θα το έκανες στηρώσεις, ούτε όλα αυτά τα πράγματα για το καλό του. Κοιτάξτε, για το καλό του δεν το ξέρετε ακόμα τι είναι του καθενός. Απλά σας είπα, ο εγωισμός των ανθρώπων έχει φέρει τα πράγματα πάνω κάτω. Τώρα με αυτό που είπαμε, τώρα κάτσε τώρα γιατί τα βάλαμε εδώ, θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Κοιτάξτε φίλοι μου, γιατί υπάρχει η νομοτέλεια και είμαστε όλοι έρμεα της νομοτέλειας. Μέχρι να αφυπνιστούμε και να γίνουμε θεοί και να είμαστε πάνω από την νομοτέλεια, είμαστε από κάτω, έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό λέμε και όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οι διεφιλικοί, πώς λένε. Και ο άλλος σου λέει, εγώ είμαι ουδέτερο, εγώ είμαι γυναίκα. Του λες, αγοράκι μου, αντρικό σώμα δεν έχεις, ναι. Εγώ σου λέω, θα με λες γυναίκα. Από εκεί και πέρα, αυτός μπορεί να λέει τον εαυτό του ό,τι θέλει. Δεν μπορεί όμως να αλλάξει εμάς τη λογική, έτσι, και να μην καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ασυρνικό, το σώμα του. Αυτός θέλει να τα αλλάξει, δικαίωμά του. Καλά κάνει. Εμείς πώς το ξέρουμε εδώ λοιπόν, ότι υπάρχει ο άντρας, η γυναίκα, αυτός μπορεί να νιώθει ότι θέλει. Εμάς μπορείς να μας πείσεις το αντίθετο. Βλέπετε ότι όλα τα πράγματα λειτουργούν έτσι. Εσύ για κάποιο λόγο, ρε φίλε, okay, έγινε καλά, έγινε θαύμα. Πρέπει να το κάνει η Παναγία επειδή εσύ γουστάρεις, να πούμε, και επειδή είδες την Παναγία ότι το έκανε. Ή ο Χριστός, καλά κάνεις κάθε εργαλείο μέσα σου, ή ο δασκαλός σε βοήθησε, ή έγινε ό,τι θες, πες το. Εντάξει, πρέπει να μας πεις και εμάς ότι το έκανε. Γιατί αρχίζεις αυτή την παπαγαλία χωρίς να ξέρεις. Γιατί κάνεις αυτή την ψευτοδιαφήμιση. Γιατί δεν συμβαίνει σε όλους τότε. Γιατί δεν μπορεί να το ξανακάνεις τότε σε καθέναν. Ναι.
Πρέπει να καταλάβουμε και να είμαστε ειλικρινείς ορισμένα πράγματα. Το ότι το κατάλαβε έτσι στο μυαλό μας, δεν σημαίνει ότι και έτσι έγινε ο μηχανισμός. Και αυτό δεν έχει να κάνει, φίλοι μου, με την έννοια ότι να είμαστε σαρλατάνοι, να μην είμαστε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αλλά στον Θεό μέσα μας, όχι στο εγώ μας. Το έχουμε ξαναπεί τόσες φορές. Έτσι λοιπόν έρχονται διαφιλικοί, σου λέει, εγώ λέω άλλος, είμαι το. Δεν είμαι ούτε ασενικό ούτε φιλικό. Καλά κάνεις, του λέμε. Εμένα γιατί θες να με πείσεις να κάθομαι και εγώ να βλέπω το ίδιο. Σε καταλαβαίνω. Πρέπει να πιστεύω και εγώ το ίδιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Ναι, μεν ο άλλος λέει θα αυτοπροσδιορίζεσαι, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αυτοπροσδιορισμός. Άμα θέλει να λέγεται κατίνας, λέγεται κατίνα. Αυτό πάει να αλλάξει την συλλογική συνείδηση ότι αυτό το πράγμα που είναι εκείνος είναι στην πραγματικότητα γυναίκα. Αν όμως εσύ αγαπάς τη γυναίκα, θα λέγες, φίλε, λες βλακίες. Γιατί εγώ αγαπάω τη γυναίκα. Έτσι δεν είναι? Επομένως, άμα δεν θέλω εγώ να ξεφτυλίσω τη γυναίκα, δεν μπορώ να πω ότι είσαι εσύ γυναίκα. Γιατί ξεφτυλίζω τη γυναίκα. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Επειδή λοιπόν στο αστρικό του ο άλλος μπορεί να είναι θηλυκό, έτσι, γένος, και στο σωμά του να είναι ασενικό, λοιπόν, γένος, τι λέμε? Λέμε, φιλέ, κοίταξε να δεις. Επειδή εσύ το σώμα σου το φυσικό, για κάποιο λόγο εσύ εστιάζεσαι πιο πολύ στο αστρικό, όπως θα λέγαμε σώμα. Εστιάζεσαι πιο πολύ εκεί πέρα που εστιάζεσαι. Αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να κατακρίνεις τα άλλα, αλλά επειδή εκεί είναι σένα η αρχή σου, ό,τι από πάνω υπάρχει αλλά δεν το καταλαβαίνεις, για σένα δεν υπάρχει, αφού είναι η αρχή σου από κάτω εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Οπότε ο κάθε ένας, η αρχή του που βγαίνει διοίκηση, από εκεί που διοικεί δηλαδή, που οικεί ο Δίας, από εκεί που διοικεί, πού είναι η αρχή του, σε ποιο σώμα είναι? Στο σώμα το φυσικό, εκείνη η αρχή του. Στο σώμα το συναισθηματικό, εκείνη η αρχή του. Όλες τις αποφάσεις, τη διοίκηση δηλαδή, θα τις παίρνει εκεί που είναι η αρχή του. Πώς θα κάτσει να μιλήσει αυτά τα παιδιά, αφού δεν ξέρουν τι είναι η ψυχή, δεν ξέρουν ποιες είναι οι αρχές μας οι πνευματικές? Πώς θα κάτσει να τους εξηγήσεις μετά για ποιο λόγο το DNA έρχεται και σου φέρνει αυτές τις τάσεις? Παραήρθε κατάκριση από την Εκκλησία, τους λέγατε αυτά τα πράγματα, απαξίωση, κατάκριση, απαξίωση, κατάκριση, και δικαιωματικά όλοι αυτοί κάναν τον πόλεμό τους. Και περνάνε τους άθλους τους. Άλλο όμως να περνάνε τους άθλους τους, και άλλο να ξεκινήσουν να πείσουν και εμάς για κάτι το οποίο ήδη δεν ξέρουν για ποιο λόγο υπάρχουν έτσι και δεν το έχουν καταλάβει. Επομένως υπάρχει εξήγηση για όλα. Και επειδή υπάρχει εξήγηση για όλα, δεν μπορούμε σε κάποια χρονική στιγμή, επειδή εμείς ξέρουμε την αρχή του σύμπαντος, να πούμε στον άλλον φταίς που είσαι έτσι. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να μας πείσει και εμάς, γιατί ξέρουμε το μηχανισμό του σύμπαντος. Βλέπετε. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε λοιπόν την κατάκριση για ορισμένα πράγματα. Αλλά έχουμε και τη γνώση. Αν ο άλλος δεν θέλει να δεχτεί τη γνώση επειδή έχει κατάκριση ακόμα και δεν είναι έτοιμος, πάλι δικαίωμά του. Φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα, αφήνουμε σε εισαγωγικά τα πάντα εδώ πέρα. Το μόνο που παίρνουμε είναι το φως. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει την ύλη όπως θέλει να τη χρησιμοποιήσει την ύλη για να πάρει το βίωμά του, καλά κάνει. Καλά κάνει. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει κάρμα. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που λένε σβήσιμο κάρμα. Να, ένα-ένα μου έρχονται στο μυαλό. Ρε παιδιά, λέγεται σβήσιμο κάρμα. Καταλάβετε τώρα να αναλύσουμε λίγο και αυτό. Η έννοια του σβήνω κάρμα είναι στην πραγματικότητα σαν εμείς να ζούμε στο χωροχρόνο και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλη η ενέργεια είναι κύκλος, και από τη στιγμή που την ξαπολύουμε την ενέργεια λέμε δεν θα έρθει σαν την πέτρα. Σας είπα πάνω από το κεφάλι μας. Πέταξα, λέει, την πέτρα και δεν θα έρθει στο κεφάλι μου. Γίνεται, δεν γίνεται. Τι πρέπει, εγώ να κουνηθώ. Αν δεν αλλάξετε οκτάβα, αν δεν δημιουργήσετε μια άλλη δίνη, αν δεν δημιουργήσετε μια άλλη αντίστροφη σπήρα, θετική δηλαδή να είστε, να δουλεύει το τσάκρα σας από την άλλη σπήρα που είχε, και αυτές οι δύο σπήρες να έρθουν σε αλληλοεξόντωση, όπως γίνεται στο νερό, όπως γίνεται στους τυφώνες, όπως γίνεται ενεργειακά μέσα μας που σας λέω καμιά φορά για το κάρμα και τους ψυχαναγκασμούς που δεν θεραπεύονται, αν δεν φτιάξετε την άλλη σπήρα, δεν γίνεται να εξουδετερωθούν αυτές οι δύο δίνες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Οπότε δεν γίνεται αυτό το πέρα το πράγμα που λέτε σβήνω κάρμα επειδή πήγα στον τάδε. Καταρχήν δεν ξέρετε το κάρμα σας για να το σβήσετε. Ούτε ο άλλος το ξέρει για να το σβήσει το κάρμα σας. Θα πεθάνεις την άλλη μέρα, αλλά επειδή σου κάνω μαγικά, αύριο άμα ζήσεις μου το χρωστάς εμένα.
Δηλαδή πού πρέπει να φτάσουμε εσείς? Είμαστε δηλαδή normal και υπάρχουν οι άνθρωποι που πάνε και το κάνουν και άλλοι τα πιστεύουν? Και αυτό το πράγμα εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι εκμετάλλευση? Καλά κάνουν, θα το πληρώσουν, γιατί και οι ίδιοι άμα ξέναν το κάρμα δεν θα τα κάνανε. Σταμάτη, για πες μας το κάρμα του ψευδοδασκάλου, ξέρετε ποιο είναι? Για κοιτάξτε αυτούς που πάνε και πλανεύονται, αυτό είναι το κάρμα του ψευδοδασκάλου. Γιατί κάθε φορά εσύ που κάνεις σκέψεις, ενέργεια, πράξη, αυτόματα συνδέεσαι με ανάλογες παράλληλες πραγματικότητες που μπορεί να μην υπήρχαν, αλλά συνδέεσαι ξαφνικά. Είναι από, να το καταλάβετε, δημιουργούνται σε κάθε δευτερόλεπτο που έχεις ανισορροπία, δημιουργείται με παράλληλη πραγματικότητα της ισορροπίας της. Τόσο πολύ ακαριαίο είναι το κάρμα. Και αν εσύ δεν αλλάξεις, να ξεκινήσεις να κάνεις το καλό, δηλαδή να δουλέψεις από την άλλη πλευρά, δηλαδή να δημιουργήσεις την άλλη σπήρα, δεν το άλλο ουδετεροποιείς και θα το φας τη μούρη. Αν κάνεις κάποια δουλειά, θα το φάει και ένα συγγενικό σου πρόσωπο στη μούρη για να γίνει κοντά σου. Άλλως θα το φας εσύ στη μούρη για να το πάρεις 100%. Και μέχρι σιγά σιγά να το βλέπεις να είναι πιο μακριά, γιατί απλά εσύ ουδετεροποιείσαι. Αλλά όταν δεν ξέρεις το κάρμα, δεν μπορείς να πας σβήσει κανένας. Αυτά, παιδιά, είναι άρρωστα πράγματα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είναι δυνατόν? Ο άλλος είναι πάνω από τον νόμο του κάρμα? Δεν καταλαβαίνετε ότι εσείς πρέπει να μάθετε τι είναι το κάρμα στην πραγματικότητα? Είναι η ενέργεια που μετατρέπεται από το κέντρο σας στην περιφέρεια, στη σφαίρα και ξαναγυρίζει πίσω. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Είναι μέσα στη σφαίρα σας το κάρμα. Από το κέντρο στην περιφέρεια, περιφέρεια στο κέντρο. Άσχετα τι βλέπετε στο πλανητάριό σας, τον κόσμο, εμένα, εσένα και αυτά που παίζονται στο 3D. Αυτά είναι στο πλανητάριό σας. Λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν, παιδιά, έχουν ξεφύγει. Και στην πραγματικότητα αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Όπως εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους και συγχρονίζονται, καλά κάνουν οι άνθρωποι, έτσι και εγώ κάνω τη δική μου δουλειά και συγχρονίζομαι. Το καταλάβατε τι θέλω να πω? Επειδή λοιπόν εγώ έχω αυτή την όρεξη και αυτή τη διάθεση, ξέρω ότι θα σηκώσω κύμα αντιδράσεων. Δεν το ξέρω. Και τους λέω λοιπόν, μην ευριάζετε, γιατί και για σας δουλεύω. Όταν δουλεύω για το συλλογικό, δουλεύω για όλους. Ξέρω ότι μερικοί ακόμα έχετε στηρίξει εκεί την εικόνα σας, άλλοι έχουν στηρίξει εκεί τις εξετάσεις τους, άλλοι τους δασκάλους τους, αλλά θα πρέπει να μάθετε να προχωράτε παρακάτω. Σας βοήθησε κάποιος, σας έκανε ό,τι έκανε, ήρθε ο Άγιος Βασίλης, σας άφησε τα δώρα, περάσατε καλά σαν παιδάκια. Μόλις ενηλικιωνόσαστε, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, ότι ήταν οι γονείς σας. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Περάσατε καλά, είστε παιδιά. Το να κουβαλάτε όμως το παιδί μαζί σας και να μην έχετε οριμάσει, τότε εκεί πέρα σημαίνει κάτι. Κοιτάξτε, ψάξτε και βρείτε το. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε? Όσο περνάνε οι καιροί, θα γινόμαστε και πιο αποκαλυπτικοί, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Το καταλαβαίνετε? Δεν έχουμε χρόνο άπλετο, όπως σας έλεγα πιο παλιά. Δεν έχουμε. Ο καθένας που θέλει να φτάσει κάπου και να γλιτώσει πόνο, οκ, okay, θα έρθει και θα περάσει ορισμένα πράγματα. Έχεις καθυστερήσει, τρέξε τώρα, μην απογοητεύεσαι, τρέξε όμως. Έτσι, μην βάζεις εσύ τον εαυτό σου απογοητευμένος και λες, τώρα πού να τρέξω? Δεν τρέχει τίποτα, προχώρα το, πήγαινε το όπως να είναι. Μην τα παρατάς, δεν λέμε στο βίντεο, μην τα παρατάς, δεν ξέρεις αν είσαι κοντά. Αυτό που πρέπει να κάνεις όμως είναι να μην βιάζεις τον εαυτό σου. Σταμάτη, τι είναι πιο καλό? Όποιος βιάζεται σκοντάφτη ή το γοργόν και χάριν έχει? Καταλαβαίνετε ότι τις περισσότερες φορές πάτε να τα βάλετε όλα στην ίδια διάσταση. Γι' αυτό μπερδεύεται ο νους. Όταν καταλάβετε ότι κάθε φορά, κάθε διάσταση, κάθε συχνότητα έχει τη δική της λογική, δεν θα μπερδεύεστε με τις πληροφορίες. Θα τις βάλετε σε τάξη. Το γοργόν και χάριν έχει λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι όταν ο νους σου πάει μαζί και είναι εναρμονισμένος και μέσα σου μιλάει ο ενθουσιασμός, θα σου φαίνει τα πράγματα σαν να το ένα να σε βοηθάει να το κάνεις και να φαίνεται ότι έρχονται γοργά. Πήγαινε με τη ροή. Άλλο η βιασύνη. Η βιασύνη είναι όταν εσύ δεν πας με τη ροή, γι' αυτό και λέγεται βιασύνη. Γιατί βιάζεις τον εαυτό σου. Λείπει ο ενθουσιασμός, λείπει το μεράκι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω στις ερωτήσεις. Αν έχουμε ερωτήσεις άλλες, γιατί δεν βλέπω να έχετε γράψει. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, δεν βλέπω ερώτηση. Παιδιά, έχει κάποιος ερώτηση ή κάτι δεν κατάλαβε από αυτά?
Θα ήθελα να σας ακούσουμε σε ποια ραδιοφωνική εκπομπή στο εξωτερικό η μάθηση είναι φως, η Ιλιάνα Ιλιάνου. Κοιτάξτε φίλοι μου, πάρα πολύ εδώ και τόσο καιρό που είμαι, από το 2010, και από αυτά έχουν έρθει πάρα πολύ. Τηλεοράσεις, εκπομπές, έχουν έρθει πολύ. Και ακόμα έρχονται. Με σκοπό δικό τους. Κοιτάξτε λοιπόν φίλοι μου, γιατί να πάω σε κάποιο συγκεκριμένο ραδιόφωνο? Γιατί? Βλέπετε, σας είπα, το αντίκτυπο που έχετε. Αν εμένα λοιπόν, εμένα μου αρέσει να κάνω αυτό το πράγμα, το αντίκτυπο είναι 100%. Νομίζω ότι άμα πάω σε μιανού τη σχολή που με καλάνε ή σε μυαλού έτσι, θα είναι παραπάνω? Όχι, ψευδεστής είναι αυτά. Αν κάποιος είναι να έρθει και να μ' ακούσει, πάνω μου θα πεις, θα κουτουλήσουμε. Θα πάει στη φυλακή, θα ακούσει, ξέρω εγώ, ένα κανάλι, ξέρω εγώ, του πει άκουρε το μισηλί. Αν είναι η ώρα του, δεν το χάνει. Ο μόνος λόγος να χάσετε το ραντεβού σας είναι γιατί τρέχετε να κάνετε πράγματα που νομίζετε εσείς ότι θα φέρει μεγαλύτερο αποτέλεσμα από το να είστε αυθεντικοί και αληθινοί. Ο μόνος τρόπος να χάσετε το ραντεβού σας είναι αυτός. Όλα τα άλλα έρχονται στην ώρα τους. Αρκεί να το εμπιστευτείτε. Καταλάβατε, ξεκινήστε να μπαίνετε στη νέα διδασκαλία, στη νέα κατάσταση, στον ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει πολλά επίπεδα μέσα του. Ξεκολλήστε από την παλιά ενέργεια. Όλο αυτό που θα περάσουμε σαν ανθρωπότητα είναι γιατί είμαστε κολλημένοι στην παλιά ενέργεια. Όλα αυτά που έρχονται θα ισορροπήσουν, μην αγχώνεστε. Είναι τώρα η εναλλαγή. Όσο περισσότερο τα αποδέχεστε, όσο περισσότερο είστε αληθινοί, όσο περισσότερο αφήνεστε στον πραγματικό εαυτό σας, τόσο λιγότεροι θα είναι έτσι οι συγκρούσεις και η βία που θα βιώσετε. Οκ. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα η Όλγα, λέει, δεν πιστεύω ότι ο εγωισμός είναι πάντα κακός, κάποιες φορές λειτουργεί, αρκεί να γίνεται μέσα από την αυτοαγάπη. Ωραία, εντάξει, οκ. Γι' αυτό λέγεται εγωισμός. Άλλο το εγώ το ολικό που έχουμε και άλλο εγωισμός. Τίποτα δεν είναι κακό όταν εμείς το χρησιμοποιούμε, είπαμε, έτσι, το σύμπαν δεν φτιάχνει κακά πράγματα. Όταν εμείς δεν χρησιμοποιούμε σωστά αυτό που λες εγωισμό, είναι φυσικό, έτσι, να κολλάμε. Άλλωστε σας είπα, το καλό σημαίνει εξέλιξη. Το κακό σημαίνει επανάληψη. Γι' αυτό και πάει κάπα λάμδα, κάπα κάπα. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι συνήθως όταν εμείς θέλαμε να δώσουμε κάποια επανάληψη, οι αρχαίοι συλλαβές τις κάνανε να μοιάζουν. Κακάλες, κακό. Ενώ το κάπα λάμδα είναι καλό. Συνέχεια δίνανε τέτοιες προτροπές της εξέλιξης ή της επανάληψης. Έτσι, κάθε φορά που λέμε εγωισμός, οτιδήποτε τελειώνει σε ισμός, σημαίνει ότι δεν είναι στην πραγματικότητα η ίδια η ενέργεια, αλλά έχει καταντήσει μια συνήθεια, έχει καταντήσει μια πεποίθηση, έχει καταντήσει ένα πιστεύω. Τίποτα δεν υπάρχει κακό στο σύμπαν. Γι' αυτό δεν είπαμε ότι ο εγωισμός είναι κακός. Το αποκομμένο εγώ όμως, επειδή είναι αποκομμένο, ακριβώς σε ελαττώνει και σε κάνει να νομίζεις ότι δουλεύει για σένα. Είναι όπως η γλώσσα, καλό μου κοριτσάκι, σε κάνει να νομίζεις ότι δουλεύει για σένα άμα θα φας εσύ τη ζάχαρη και νομίζεις και λες πω τι ωραία, πεινάω και θέλω να φάω, και κάνει κακό σε όλα τα άλλα όργανα. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι ο εγωισμός. Να μιλάει ένα κομμάτι σου, αντιπροσωπεία ολονών. Τι κάνει ο Μητσοτάκης? Εγωισμός. Γιατί δεν κάθεται να δει τι θέλει ο κόσμος και διαλέγει αυτός γιατί νομίζει ότι ξέρει καλύτερα από όλους. Έτσι γινόμαστε λοιπόν εμείς μέσα μας φασίστες, έτσι γινόμαστε μέσα μας εμείς αυτοί οι άνθρωποι που δεν αφήνουμε να υπάρξει δημοκρατία. Και ένα άλλο πράγμα, τα κοινωνικοπολιτικά αυτά τα πράγματα είναι μπούρδες, δεν υπάρχουν, παιδιά. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η δημοκρατία συμβαίνει ήδη σε όλο τον κόσμο. Γιατί το συλλογικό διαλέγει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό το συλλογικό που έχει όλη η ανθρωπότητα διαλέγει. Το καταλάβατε. Η δημοκρατία υπάρχει ήδη. Απλά είναι σε ψυχικό επίπεδο και δεν μπορούν να το συλλάβουν οι άνθρωποι. Αντιπροσωπεία λοιπόν σκεφτήκαν ότι κάτσε να κάνουμε κι εμείς μια δημοκρατία όπως δουλεύει στην πραγματικότητα, να το κάνουμε κι εμείς, αν μπορούμε να το πετύχουμε, λένε οι άνθρωποι. Έτσι δεν είναι? Η ισότητα δουλεύει ήδη, γιατί όλοι είμαστε ίσοι. Απλά παίζουμε εδώ πέρα, λόγω της ισότητας που έχουμε, ο καθένας στο δικό του ρόλο, ο καθένας στη δική του τάξη, ο καθένας στα δικά του όνειρα. Συνεργασία υπάρχει, αριστοκρατία υπάρχει ήδη.
Πάντοτε οι άριστοι είναι αυτοί που κυβερνούν. Δεν μπορεί να σε κάνει να κυβερνήσει το κακό. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, θα λέγαμε, η αδυναμία. Ό,τι και να κάνετε, αυτός που έχει παραπάνω συνείδηση, αυτός θα επηρεάζει περισσότερο. Αυτός που έχει παραπάνω συνείδηση έχει παραπάνω βαρύτητα. Αυτός που έχει παραπάνω βαρύτητα έλκει. Αυτά που βλέπετε στους φυσικούς νόμους έξω στο διάστημα είναι και στους ψυχολογικούς νόμους. Η συνείδηση είναι βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν είναι ιδιότητα της ύλης που λένε οι επιστήμονες. Αυτά τα πούμε λοιπόν άλλη φορά που θα ξεκινήσουμε ή αυτά τα πράγματα τα έχουμε στο δεύτερο κύκλο μαθητείας που μπαίνει ένας άνθρωπος σε μεγαλύτερη, θα λέγαμε έτσι, συνδυσιακή αντίληψη. Λοιπόν, okay. Και να ξέρετε πράγματα, παιδιά, επειδή είμαι εκπαιδευμένος στη γοητεία, όσο κοπλιμέντα και να κάνετε, που ξέρω ότι τα κάνετε την καρδιά σας και τα δέχομαι, είτε να μου λέτε είσαι σωστός, είτε να μου λέτε είσαι λάθος, είτε να μου λέτε είσαι καλός, είτε να μου λέτε είσαι μαλάκας, είσαι πήξε, είσαι δείξε, στην πραγματικότητα, όταν ξέρεις πολύ καλά τον εαυτό σου, σέβεσαι τον άλλον που κοιτάει ένα κομμάτι από σένα, γιατί ναι, και μαλάκας είμαι και κακός είμαι και κόλαση έχω. Φυσικά, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να δει από μένα. Αν για κάποιο λόγο γουστάρει να δει την κόλασή μου, μια χαρά, δεν την κρύβω. Είμαι πολύ πιο χειρότερος από εσάς και έχω τεράστιες κολάσεις. Και τι έχω επίσης, τεράστιους παράδεισους. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει λοιπόν από όλο το μεγάλο αυτή την άβυσο που είμαι, ό,τι θέλει να δει και να με χρησιμοποιήσει για τους δικούς του σκοπούς. Αλλά να με χρησιμοποιήσει σωστά για να αναβαθμιστεί. Καταλάβατε. Δεν έχω πρόβλημα ο καθένας να έχει οποιαδήποτε γνώμη απέναντί μου, γιατί είμαι τα πάντα. Και δεν είμαι μόνο σε αυτή τη ζωή, γιατί άμα θυμάσαι στην ψυχή με τι συνδέεσαι, δεν μπορεί να καταλάβετε με τι πράγματα συνδεόμαστε όλοι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως σοφία υπάρχει μέσα σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πως τη μόνη σοφία που είναι καταγεγραμμένη και την άλλη που είναι καταγεγραμμένη σε πιο βαθιά πράγματα, εσείς τι απλά την καταγεγραμμένη τη λέτε φυσικό σώμα, ένστικτο. Γιατί για κάποιο λόγο κρατάει μια βάση. Γι' αυτό. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι καταγεγραμμένα σε άλλου τύπου μορφής. Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη φορά, ήδη πέρασαμε τη μία ώρα. Όταν δεν έχουμε ρωτήσει σημαίνει ότι τα απολαύσατε, οπότε ήσασταν πολύ μαζί μου και συγχρονιστικά. Βγάλαμε και αυτό το live. Λοιπόν, φίλοι μου, χαίρομαι και ευχαριστώ για τη συνδημιουργία, γιατί όσο και να μην το πιστεύετε, συνδημιουργούμε μαζί, έτσι. Ακόμα και όταν εσείς φαίνεται ότι δεν κάνετε τίποτα, συνδημιουργούμε και τι κάνουμε. Φανταστείτε ότι αυτή την ώρα εκπέμπουμε ένα συγκεκριμένο κύμα γύρω-γύρω και κβαντικά θα το πάρει όλη η ανθρωπότητα, αλλά τώρα θα το πάρουν αυτοί που είναι συντονισμένοι. Γι' αυτό λέω πάντοτε δεν μιλάω σε όλους σας, αλλά κβαντικά μιλάω στους πάντες. Οκ. Λοιπόν, την επόμενη φορά, ειρήνη σε όλους.